Η Τουρκία, κυρίες και κύριοι, είναι έτοιμη να πει το τελικό ναι στην ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. Πάμε να δούμε όλες τις εξελίξεις σε σύνδεση με τη Μαρία Ζαχαράκη. Κρίσιμη ημέρα σήμερα, Λίνα, για την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. Φαίνεται λοιπόν ότι μπήκε στην τελική ευθεία το πρωτόκολλο ένταξης της Σουηδίας. Σε μία ώρα αναμένεται να τεθεί στην ημερήσια διάταξη του τουρκικού κοινοβουλίου. Για να περάσει το πρωτόκολλο, να πούμε, από την Ολομέλεια, αρκεί μία ψήφος πάνω από το μισό του αριθμού των βουλευτών της τουρκικής βουλής που θα συμμετάσχουν στην ψηφοφορία. Εάν τώρα η πρόταση περάσει από την Ολομέλεια, θα σταλεί στον Τούρκο πρόεδρο Ερντογάν για έγκριση, που θα πάρει και αυτό βέβαια ίσως κάποιες μέρες, αλλά το σημαντικό είναι σήμερα να περάσει από την τουρκική βουλή. Ο εταίρος του Ερντογάν, ο Ντεβλέτ Μπαχτσελή, έχει ήδη πει το ναι και όλα δείχνουν ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα. Το ζήτημα ήταν πότε θα έμπαινε στην ατζέντα της Ολομέλειας. Από εκεί και πέρα η ψηφοφορία, η Ολομέλεια θα ψηφίσει το ναι. Φαίνεται λοιπόν ότι τελικά η Ουάσιγκτον παίρνει αυτό που θέλει, Λίνα, δηλαδή να κάνει η Τουρκία όλα τα βήματα πρώτα και μετά να περάσει από το Κογκρέσο το θέμα των τουρκικών F-16. Όχι παράλληλα, όπως τουλάχιστον ήθελε η Άγκυρα. Εδώ βέβαια θα μετρήσει κατά πόσο είναι αξιόπιστος ο Μπάιντεν για τον Ερντογάν. Πιστεύει βέβαια ότι δεν θα τον κοροϊδέψει, όπως έγινε το 80. Φέρνουν σήμερα ως παράδειγμα τότε την Ελλάδα, όταν είπε το ναι για την επανένταξη της Ελλάδας ως στρατιωτικός σκέλος του ΝΑΤΟ, αλλά μετά βέβαια δεν τήρησαν την υπόσχεσή τους οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως αναφέρεται, για ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα να δούμε και τη διαδικασία στο Κογκρέσο. Θα γίνει κοινοποίηση αυτής της επικύρωσης του πρωτοκόλλου, θα γίνει κοινοποίηση από το State Department στο Κογκρέσο και αν δεν υπάρξει καμία αντίρρηση μέσα σε 15 ημέρες, τότε θα πωληθούν τα F-16 στην Τουρκία και μάλιστα εδώ στην Άγκυρα λένε ότι αυτή η έγκριση των F-16 θα δοθεί παράλληλα με τα F-35 της Ελλάδας. Για τη Σουηδία βέβαια τέλος να πω ότι απομένει μόνο ένα βήμα και πρέπει να το επικυρώσει και η Ουγγαρία. Η Ουγγαρία φαίνεται θέλει να κάνει και εκείνη κάποιες διαπραγματεύσεις με τη Σουηδία, μάλιστα, αλλά ο σκόπελος που λέγεται Τουρκία ουσιαστικά περνάει σήμερα, ξεπερνιέται σήμερα, Λίνα. Να σε ευχαριστήσω, Μαρία Ζαχαράκη.